Σύλλογος των ιδιοκτητών ταξί με τον άλλη μια συνάντηση. Δήμαρχο, άλλη μια συνάντηση. Έχει ξαναγίνει και άλλη. Έχει ξαναγίνει, ναι. Νομίζω θα μας πει πολλά περισσότερα. Πάμε να δούμε κάποιες σημαντικές όμως ειδήσεις πριν από όλα αυτά. Να πάμε στο Aegean Ball Festival, Σαμάτη. Από εκεί έχουμε... Τι γίνεται το εκεί. Το ένα αστέρι μετά το άλλο ανακοινώνει ότι θα έρθει στη Σύρο. Πολύς κόσμος, ε. Ναι. Είμαστε το... Είχε ξεκινήσει η ανακοίνωση των ονομάτων με Σπανούλη Ζήση. Ποιον άλλον, Σπανούλη Ζήση ήταν ο Γιάνκοβιτς, ο Βλάντιμιρ Γιάνκοβιτς, ο Παπάς, σωστά, ο Παπαλουκάς. Και οι τελευταίοι δύο νομίζω είναι ο Σοφοκλής Χορτιανίτης και ο Παπανικολάου. Αλλά θα ακολουθήσουν και άλλα ονόματα από ό,τι γνωρίζουμε, απλά ανακοινώνονται σταδιακά και όχι όλοι μαζί. Μάλιστα, ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε και στο aegeanball.gr για το όραμα του συμπαίκτου Γιώργου Πρίντεση που υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Σιρονομούπολης. Ο οποίος Παπανικολάου είναι τραυματίας και αυτός, να πούμε. Δεν έχει πάει στην προετοιμασία της Εθνικής για το Προολυμπιακό τουρνουά. Και του ΕΟΤ, και στο οποίο θα προσπαθήσει να συμβάλλει τα μέγιστα. Ανέφερε ο ίδιος ότι είμαι από τα άτομα που έμαθαν για την προσπάθεια και είναι αυτονόητο ότι θα συμμετέχω σε αυτή τη γιορτή. Ήδη έχει γίνει η καταπληκτική δουλειά, δήλωσε. Ακόμη και για μένα είναι εντυπωσιακό να βλέπω αυτή την παρέλαση ονομάτων σε ένα 3-on-3 που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει διεθνής θεσμός και ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις Κυκλάδες και την Ελλάδα όλα τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς, αυτό που είπες, είπε ο ίδιος ότι είναι τραυματίας. Ναι. Έχασε τη συμμετοχή του στην Εθνική. Δεν θα πάει στο Προολυμπιακό της Ιταλίας. Ναι. Να πούμε ότι όλοι, ουσιαστικά όλοι οι αφρόγκρεμα της Ελλάδος, δηλαδή όλοι οι καλύτεροι παίκτες, θα είναι στη Σύρο και από ό,τι έμαθα, εάν είναι και εντός Ελλάδας ο Αντετοκούμπο, θα έρθει και εκείνος. Ο στάρ, ο Έλληνας στάρ του Γιάννης NBA. Αντετοκούμπο, βέβαια. Μακάρι να καταφέρει και ο Αντετοκούμπο να είναι εδώ. Ναι. Να προσελκύσει και πολλά παιδάκια εκεί, έτσι, που θα ζητάνε αυτόγραφα και όλα τα υπόλοιπα. Μεταξύ τους βέβαια οι All-Star παίκτες αυτοί θα παίξουν την τελευταία μέρα, Κυριακή 17 Ιουλίου, από ό,τι λέει το πρόγραμμα τουλάχιστον που γνωρίζουμε. Πάντως έχουν ενδιαφερθεί και κανάλια του εξωτερικού να καλύψουν το γεγονός. Τα δικαιώματα τα έχει η ΕΡΤ. Ναι. Και αρκετοί χορηγοί, οι οποίοι θα πληρώσουν αρκετά χρήματα για να πάρουν βάλουν εικόνα, το όνομά τους, όχι για να βάλουν το όνομά τους στη χορηγία του, banner, του τουρνουά. Ναι. Κάτι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχία του τουρνουά, αφού χρειάζονται αρκετά χρήματα. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θα δαπανίσουν αυτά τα χρήματα για να διαφημίσουν το όνομά τους. Για άλλη μια φορά, πρωτοστατεί ο Γιώργος ο Πρίντεζης στα μάτι. Ο Γιώργος ο Πρίντεζης, ο οποίος αγαπάει πολύ τον νησί του. Το αγαπάει και το δείχνει. Και το δείχνει. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό που λες, βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο στα λόγια, το κάνει και πράξη. Λοιπόν, έρχονται πολλές εκδηλώσεις από το Δήμο. Ανακοινώθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα. Βέβαια. Καλοκαιριού. Μεγάλη έμφαση στη μεγάλη διοργάνωση του Ρεμπέτικου Φεστιβάλ. Το είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή για το Ρεμπέτικο. Για το αφιέρωμα ουσιαστικά στον Μάρκο Παπαμακάρη. Με κυρίαρχο πρόσωπο ποιον άλλο, το μεγάλο Μάρκο. Τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Έγινε μάλιστα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου η παρουσίαση του προγράμματος Σύρος Πολιτισμός 2016. Η παρουσίαση που έγινε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Μαραγκό, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Θωμά Ισμεδρινού, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού, τον κύριο Γιώργο Περί και Μάρκο Ρούσο, καθώς και από τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, τον κύριο Νίκο Βασιλικό, και τον Διευθυντή της Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου του Επιμελητηρίου, τον κύριο Αντώνη Μαραγκό. Για το φεστιβάλ αυτό, ο Δήμαρχος κύριο Ερμόπολης σημείωσε ότι αποτελεί δέσμευση της Δημοτικής αυτής αρχής και μια ιδιαιτερότητα προβολής του νησιού μας προς τα έξω, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του αλλά και τις ευχαριστίες του προς την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Ο Δήμος προβάλλει για ακόμη μια φορά την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, σημείωσε από την πλευρά της η αρμόδια Αντιδήμαρχος, κυρία Μεδρινού, η οποία ταυτόχρονα εξέφρασε τις δημόσιες ευχαριστήσεις προς το Επιμελητήριο Κυκλάδων για την συνδιοργάνωση του Ρεμπέτικου Φεστιβάλ. Αυτά εν ολίγη στα μάτια, θα δούμε πολλά περισσότερα. Εντάξει, η Σύρος έχει παράδοση στις εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι και νομίζω ότι γίνεται ό,τι είναι δυνατόν για όσο το δυνατόν υψηλότερη ποιότητα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ωραία. Λοιπόν, να γυρίσουμε στο σημαντικό ζήτημα. Που είχαμε προαναγγείλει. Νομίζω έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο ιδιοκτητών ταξί του Συλλόγου Άγιος Χριστόφορος, τον κύριο Κάρλο Βουτσίνο. Κύριε Βουτσίνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε
Μαράγκη. Λοιπόν, κύριε Βουτσίνη, μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε τι έχει, μέχρι τώρα τι έχει γίνει, τι συζητήσεις έχουν γίνει με το Δήμο και σε ποιο σημείο έχετε φτάσει? Κοιτάξτε, το θέμα της πιάτσας στο ταξί έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον κλάδο. Mm-hmm. Μα πάρα πολύ, σε αφάνταστο σημείο. Νομίζω ότι έγινε ένα έργο στην παραλία αυτή, η ανάπλαση που έγινε. Έγινε ένα καλό έργο οπτικά. Αλλά λειτουργικά, δηλαδή το σημείο που είναι από στο λιμάνι, υπάρχει κάποιο θέμα. Υπάρχει κάποιο θέμα. Το κυριότερο από όλα βέβαια δεν μας αφορούν τα περισσότερα προβλήματα, μας αφορεί το θέμα των ταξί. Όταν ξεκίνησε η ανάπλαση της παραλίας, ήταν να ξεκινήσει η ανάπλαση της παραλίας, εμείς σαν κλάδος ταξί είχαμε μείνει ότι θα πάμε από την πλευρά της θάλασσας απέναντι από τη Ροδιά εκεί, την οδό Κέας, και πίσω προς το περίπτερο 20 ταξί. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν έγινε ποτέ. Στη μια συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο τότε για να μας πει ότι θα φύγουμε από την Εθνική Αντίσταση να πάμε στην πλατεία για να ξεκινήσει η ανάπλαση, ζητήσαμε να δούμε πού βρίσκεται η πιάτσα το ταξί. Πήγαμε λοιπόν στις τεχνικές υπηρεσίες, εκεί είδαμε ότι η πιάτσα το ταξί βρίσκεται στο πρώην Μουλτιράμα και το τελευταίο στην οδό Κέας. Το πρώτο ταξί να κοιτάει την πυροσβεστική. Αυτό λέει, η φορά των ταξί δηλαδή θα είναι προς την πυροσβεστική. Εκεί εμείς αντιδράσαμε, δεν τη δεχτήκαμε αυτή την πιάτσα με κανέναν τρόπο, διότι δεν είναι καθόλου λειτουργική. Δηλαδή αν μπείτε εσείς μέσα ή κάποιος πελάτης πάρει τηλέφωνο από αστυνομία και τριγύρω εκεί, πρέπει να έρθουμε στην πυροσβεστική να κάνουμε αναστροφή. Ναι. Και μιλάω παράνομα, γιατί εκεί οι διακεκομένες που έχει κάτω οι λωρίδες είναι για να μπαίνεις στο λιμάνι. Δεν είναι να κάνεις αναστροφή. Τέλος πάντων, λοιπόν, για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτό της αναστροφής και ο άλλος η είσοδος της πιάτσας, που για να μπεις στην πιάτσα πρέπει να πας στην πλατεία Κανάρι να κάνεις αναστροφή. Δεν τη δεχτήκαμε αυτή την πιάτσα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, είχαμε έρθει κάποιες συζητήσεις με τον Δήμαρχο και μας είχε υποσχεθεί ότι αφήστε να ξεκινήσει το έργο να τελειώσει και μετά θα τα βρούμε και θα πάτε στην παραλία από κάτω. Αφού τελείωσε το έργο, εμείς κάναμε υπομονή, ούτε ενοχλήσαμε κανέναν ούτε τίποτα. Άσχετα ότι πήγαμε στην πλατεία, η οποία δεν είναι και αυτή τώρα με το κυκλοφοριακό που έχει, το φόρτο που έχει κάτω η πόλη, δεν είναι και αυτή μια αυτή λύση. Δεν είναι ιδανικό το σημείο, ναι. Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή, αν θέλεις να και εκεί να γυρίσεις, να πας προς αστυνομία και πάνω, κανονικά νόμιμα πρέπει να γυρίσεις στην πλατεία Κανάρι. Mm-hmm. Όμως, λίγο με την αστυνομία αυτό μας κυνηγούσανε, ούτε αστραμά πέρασε ο καιρός. Τώρα λοιπόν, αφού τελείωσε το έργο, έπρεπε και εμείς να πάμε κάπου. Πήγαμε στον Δήμαρχο, του είπαμε για να πάμε εκεί που μας είχε τάξει. Βέβαια στην πορεία είδαμε μπροστά εκεί να μπουν οι κάδοι των απορριμμάτων, ανακύκλωσης κλπ. Δύο εσοχές με πάρκινγκ μηχανών. Μία πλατεΐτσα μικρή, η οποία δεν ξέρω σε τι χρησιμεύει, με ένα περίπτερο εκεί πέρα. Και τα ταξί βαζήκαν από την απέναντι πλευρά. Εμείς δεν συμφωνήσαμε ποτέ εκεί. Κάναμε κάποιες συζητήσεις. Είχαμε καταλήξει τελικά να πάμε προσωρινά λίγο πίσω από το περίπτερο. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει να πάμε και εκεί, διότι ακριβώς λίγο πιο πίσω από το περίπτερο είναι η στάση του μινιμπάς. Από τον νόμο απαγορεύεται να είναι η στάση του μινιμπάς δίπλα στην αφετηρία των ταξί. Mm-hmm. Ναι. Από εκεί και πέρα το λοιπόν ήρθαμε σε κάποιες διαμέσεις, δεν τα βρήκαμε. Στην πορεία το λοιπόν, αφού κάπου μας είπαν ότι κάτι θα γίνει εκεί πέρα για να πάμε πίσω από το περίπτερο, μας έρνει ένα σχέδιο ο κύριος Κοσμάς, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, και μας έχει 5 ταξί πίσω από το περίπτερο, μετά την πλατεΐτσα με τα δύο μπαγκάκια, αν έχετε προσέξει, που το έχει δει όλο ο κόσμος, mm-hmm. άλλα 6 αυτοκίνητα, σύνολο 11. Με την προϋπόθεση λέγαμε ότι ίσως μπορούμε να μπαίνει και στη διπλή σειρά εκεί, να πάρει μερικά αυτοκίνητα μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Όμως η στάση του μινιμπάς δεν τη βγάζανε από εκεί και εμείς... Υπήρχε πρόβλημα, βέβαια. Υπήρχε mm-hmm. πρόβλημα, mm-hmm. Δεν συνάδεται αυτό το πράγμα. Σωστή. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εμείς του είπαμε ότι δεν συμφωνάμε και φτιάχαμε ένα έγγραφο και το στέλναμε προς το Δήμο, κοινοποίηση, Υπουργείο Μεταφορών, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Αστυνομία, Λιμεναρχείο, Λιμενικό Ταμείο, όλους τους φορείς που αφορά, και ζητούσαμε επί Σαματίου Πρωίου.
Αυτομάτως λοιπόν, μόλις λάβαν αυτό το έγγραφο, ενεργοποίησανε κάποιους επαγγελματίες, καταστηματάρχες, εμπορικό σύλλογο και τον Ερμή. Από εκεί και πέρα λοιπόν ενοχλήσανε εμένα σαν πρόεδρο. Και λέει, τι είναι αυτά που θέλετε να κάνετε και να έρθετε εκεί. Εν τω μεταξύ και να πάμε στην οδό Σταματίου Πρωίου, πρέπει να γίνει αντιδρόμηση. Δηλαδή, το ταξί να εισέρχεται στην πιάτσα μέσα από την οδό Κέας, να κάνει δεξιά και το πρώτο να βρίσκεται στο Μακρυδάκι. Νομίζω ότι είναι η ιδανικότερη θέση αυτή, μια και από κάτω στην παραλία, όπως έχει γίνει η ανάπλαση, δεν μπορεί πλέον να βρεθεί μια πιάτσα μονοκόμματη για να παίρνει 20 ταξί που ζητάμε, τα μισά ταξί από τα 40 που είναι όλα. Και νομίζω ότι η ιδανικότερη σημείο ήταν εκεί Σταματίου Πρωίου. Βέβαια, υπήρχαν αντιδράσεις από τα μονοκόμματα. Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Βουτσίνο, διότι εγώ συνομίλησα με κάποιους επαγγελματίες εκεί που έχουν τα καταστήματά τους και μου εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους. Ήταν αντίθετη δηλαδή στο να γίνει αυτό το σημείο χώρος στάθμευσης και έτσι για τα ταξί. Ένα λεπτό και θα σας πω. Από τη στιγμή λοιπόν που λάβανε αυτό το χαρτί, κάναν κάποιες ενέργειες καταστηματάρχες, ο εμπορικός σύλλογος της Όκαδης, και από εκεί που βλέπατε εκεί ήταν ένα πάρκινγκ καθημερινής βάσεως της Σταματίου Πρωίου, αρχίσανε και κυνηγούσανε τον κόσμο και την τράβανε. Θα το είδατε κι εσείς, θα το έχετε διαπιστώσει. Και βγάλανε ανακοίνωση ότι αυτός ο δρόμος του Σταματίου Πρωί θα είναι μόνο προσωρινή στάση με αλάρμ. Ναι. Αν θέλει να πάρει κάτι από κάποιο μαγαζί, θα σταματήσει και λεπτά 5 και θα φύγει. Ενώ πριν ήταν πάρκινγκ. Ναι. Και το κάνανε αυτό το θέμα, ούτως ώστε να αποδείξουν ότι είναι για αυτό το σκοπό. Εγώ το κατανοώ. Το κατανοώ ότι πρέπει και τα μαγαζιά εκεί πέρα να δουλέψουν. Και δεν θέλω να έρθω σε καμία αντιπαλότητα με τους επιχειρηματίες, άσχετα ότι ορισμένοι θίξανε τον κλάδο του ταξί που δεν έχουν καμία δουλειά, όπως εμείς δεν ανακατευόμαστε στα χωράφια τους, δεν πρέπει και εκείνοι να εισέρχονται στα δικά μας. Μάλιστα. Και ούτε να υπάρχει αντιπαλότητα, γιατί ένας τόπος για να πάει μπροστά πρέπει να υπάρχει σύνδεια. Αν υπάρχουν αντιπαραθέσεις μεταξύ και καυγάδες, ποτέ δεν πάει μπροστά, ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι αν πάω εγώ αύριο το πρωί, γιατί εκεί στη Σταματίου Πρωί, αν έχετε δει, έχει πολλά μαγαζιά ξενίκιαστα, εκεί κοντά στην οδό Κέας, τουλάχιστον είναι 4-5 που έχουν πέσει στην αντίληψή μου, δεν ξέρω αν είναι και κανένα άλλο. Αν πάω το λοιπόν εγώ και νοικιάσω ένα μαγαζί εκεί πέρα, θα μου πούνε μην το νοικιάσεις, μην ανοίξεις μαγαζί. Νομίζω ότι όχι. Πόσο μάλλον το λοιπόν εμείς που είμαστε 40 μαγαζιά, 40 επιχειρήσεις, κινητές βέβαια, και εμείς και άμπου πρέπει να βρούμε να σταματήσουμε και να δουλέψουμε. Όμως οι αντιδράσεις υπήρχαν μεγάλες. Εμείς το λοιπόν, μάλιστα μου είπανε, να αποσύρω το χαρτί, αυτό που έστειλα στο Δήμο, και να κάτσουμε να μιλήσουμε με τα μαγαζιά που θα πάμε και τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι ούτε συγκοινωνιολόγοι είναι εκείνοι, ούτε εμείς, αλλά δεν θα μας υποδείξουν και εκείνοι που θα πάνε το ταξί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάπου που έχετε καταλήξει όμως. Μας λέτε όλη την ιστορία, αλλά πού έχετε καταλήξει. Υπάρχει κάποιο σημείο έτσι που έχετε βρει μια... Υπάρχει ταύτιση απόψεων, αυτό ακριβώς. Για να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το ιστορικό, μιλάμε τώρα 3 ώρες εδώ πέρα. Αυτό λέω, πείτε μας. Χθες λοιπόν, μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε προχθές, μας κάλεσε ο Δήμαρχος ξανά επάνω και μας έριξε μια άλλη πρόταση. Την οποία τη βλέπω θετικά κατά ένα ποσοστό, αλλά δεν ξέρω τι θα πει και η Γενική Συνέλευση, γιατί δεν αποφασίζω μόνος μου. Βέβαια, υπάρχει Συμβούλιο που αποφασίζει και όλοι οι υπόλοιποι. Απαρτίζει το Συμβούλιο, μπορεί να συμφωνεί, αλλά σωστά. Η τελική αυτή την έχει η Γενική Συνέλευση. Από εκεί και πέρα λοιπόν μας έκανε μια πρόταση εχθές ο Δήμος και λέει. Θα παραμείνετε στην πλατεία και τις ώρες που θα κλείνει το ιστορικό κέντρο, κακώς που κλείνει για τα ταξί. Το τονίζω αυτό, κακώς κλείνει. Από 1η Ιουλίου είναι αυτό. Από 1η Ιουλίου. Ναι. Τις ώρες 10 με 2 που θα κλείνει το ιστορικό κέντρο, εμείς θα πηγαίνουμε εκεί μπροστά στη. Στη Eurobank. Στη Eurobank και εκεί σε αντίθεση που μας έχουν πει για τις 4 ώρες και μόνο. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως θα ξεκινήσει μια διαδικασία ο Δήμος μαζί με το Λιμενικό Ταμείο. Να φτιάξουν το χώρο εκεί που ζητούσαμε εμείς αρχικά, δηλαδή από την οδό Κέας και πίσω από τον περίπτωρο όσου παίρνει 20 αυτοκίνητα, να κάνουν τη μελέτη, να μας δείξουν τα σχέδια, να τα δούμε, να τα εγκρίνουμε και εμείς ότι συμφωνάμε και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν, να υλοποιηθούν κάποιες εργασίες, κάτι να ξυλώσουν, κάτι να ράψουν για να πάμε σε μια ευθεία όλα τα ταξί. Αυτό βέβαια. Επιθυμούμε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά αυτό, κύριε Βουτσίνο, εκπονήσεις, μελέτες έτσι είναι χρονοβόρο. Δεν είναι, είναι κάτι χρονοβόρο. Το οποίο γίνεται τώρα. Καταρχήν, από ό,τι γνωρίζω, δεν είμαι και. Από ό,τι έχω ακούσει συζητήσεις που έχουμε κάνει,
πρέπει να περάσουν 18 μήνες. Γι' αυτό σας το είπα. Να μπορούν να κάνουν κάποιες διορθώσεις εκεί πέρα. Ναι. Να σπάσουν και τα λοιπά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα λοιπόν εμείς προσωρινά, ακόμα βέβαια περιμένω να μου στείλει ο Δήμος το καρτί αυτό επίσημο, να το φέρω σε Γενική Συνέλευση. Για να δείτε τι αποφάσεις θα πάρθουν. Ήσασταν σαφείς, μάλιστα. Ναι. Οπότε το πιθανότερο είναι δηλαδή να παραμείνετε στην πλατεία για όλο το καλοκαίρι. Ναι, 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 στην πλατεία. Μάλιστα. Να παραμείνουμε. Στην πλατεία. Οπότε, Βέβαια δεν ξέρω αν δεν συμφωνήσει με αυτό που λέει ο Δήμος, αν δεν συμφωνήσει η Γενική Συνέλευση, από εκεί και πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Μάλιστα. Η Γενική Συνέλευση πότε περίπου την προσδιορίζετε? Μόλις πάρω το χαρτί με το σχέδιο αυτό στα χέρια μου. Νομίζω Δευτέρα, Τρίτη, άντε Τετάρτη, σύντομα. Το αργότερο πρέπει να έχει γίνει. Ωραία. Πάντως πρέπει να καταλαβαίνετε και εσείς ότι πρέπει γρήγορα να γίνει, διότι βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Ιουνίου και ξεκινάει το καλοκαίρι. Καταλαβαίνω, αλλά έχετε υπόψη σας ότι το έργο είχε ξεκινήσει πριν ένα χρόνο. Πριν ένα χρόνο, πέρασε ένα χρόνο μετά από τόσες συζητήσεις όλα αυτά. Και αποτέλεσμα ήταν να τελειώσει το έργο, να εγκαινιαστεί, που για μένα δεν έχει τελειώσει. Ακόμα λείπει και το άγαλμα. Έχουμε και αυτό. Και εμείς είμαστε θεωρούμενοι που λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έχω προς το παρόν. Εμείς ευχόμαστε να τα βρείτε και να είστε όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Λοιπόν, κύριε Βουτσίνε, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, μας είπε όλο το ιστορικό, μάθαμε και πού καταλήξανε οι δύο πλευρές. Η ουσία, Ευαγγέλη, είναι ότι μάλλον παραμένει ως έχει το. Αν λέμε τώρα για εκπονήσεις, μελέτες και όλα τα υπόλοιπα για δύο χρόνια, 18 μήνες τώρα, βάλε. Άρα τα ταξί, να ξέρουμε ότι το επόμενο διάστημα, επειδή το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, τα ταξί θα μείνουν στην πλατεία. Μάλιστα. Λοιπόν. Να πούμε ότι θα έχουμε και. Θα έχουμε και την άποψη του Δήμου σε λίγο. Ναι. Θα έχουμε και την άποψη της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου. Νομίζω ότι θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τη τηλεφωνική γραμμή και τον κύριο Σταύρο Γουσγουνέλη, τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών. Θα μας πει περισσότερα. Έτσι, να δούμε. Λοιπόν, το θέμα. Το Μπράβο Ρούλα έρχεται στα μάτι, εδώ σε Σύρο. Μία εβδομάδα περίπου. Περίπου σε μία εβδομάδα. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι που είχε ξαναρθεί? Το τελευταίο που είχε γίνει, νομίζω. Όχι, είχε ξεκινήσει το 1995, νομίζω και γίνεται. Τελευταία φορά στη Σύρο. Τελευταία πρέπει να ήταν περίπου το 2000. Ή το 99 το 2000. Ρίκι Μάρτιν και αυτά, τότε ήταν. Όχι, ο Ρίκι Μάρτιν ήταν πριν. Στα πρώτα χρόνια. Ήταν 96-97 κάπου εκεί. Ναι. Εκεί ήταν. Ξέρεις, μεγαλώνουμε και ξεχνάμε, δεν τα θυμόμαστε όλα. Πάντως, εάν έρθουν αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί, είναι. Έλενα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος. Ρέμος, ο οποίος είχε εμφανιστεί και τότε. Νομίζω ο Ρουβάς, Βύση έχουν πει για τέτοια ονόματα. Σάκη Ρουβά, δεν ξέρω από σένα τα ακούω. Βέβαια, ότι όποιο μεγάλο καλλιτέχνη έρθει στη Ζήρο είναι. Ευχής έργων και βέβαια η προβολή η οποία έχει το νησί μας, κακά τα ψέματα, από ένα τέτοιο σοου, το οποίο ξαναεπέστρεψε στις τηλεοπτικές οθόνες από ένα άλλο κανάλι, νομίζω είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε και τις γκρίνιες βέβαια. Γκρίνιες ως προς τι? Χαρακτηριστικό. Κάποιοι θεωρούν ότι. Είναι ξεπερασμένο το σοου, τι? Ξεπερασμένο το σοου, ότι για την ποιότητα του σοου, εντάξει. Τα έχουμε συνηθίσει στη Σύρο. Το έχουμε αυτό να γκρινιάζουμε. Ναι, είναι αυτό που δεν βλέπουμε τη δικιά μας καμπούρα, όπως λέει η παροιμία, και κοιτάμε τον άλλον. Έτσι, εμένα προσωπικά με κουράζει συνέχεια αυτό. Αυτή η γκρίνια με κουράζει. Εντάξει. Είπες αυτό, καλά, είπα είναι. Εκείνο, άκουσα και είπες και τ' άλλο. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε καλά τι γίνεται. Λοιπόν, σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό στα μάτια θα έχουμε τον αντιδήμαρχο κοντά μας για να μας πει περισσότερα λοιπόν για το θέμα αυτό το οποίο μας είπε και ο κ. Βουτσίνος. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε βόλευε το συγκεκριμένο σημείο στην πιάτσα του ταξί, όπου ήταν πολύ λιγότερα, έτσι. Τώρα πλέον μιλάμε για 40 οχήματα. Μιλάς τώρα για την πλατεία. Ναι. Κάποτε ήταν λιγότερα είναι τα οχήματα των ιδιοκτητών, έτσι, και βόλευε η πλατεία. Τώρα, αν δεις, το βλέπεις και εσύ ότι. Κατεβαίνει το μίνι μπας, περνάει συνέχεια το μίνι μπας. Ναι. Τα αυτοκίνητα είναι τα μηχανάκια που παρκάρουν απέναντι. Δεξιά, εκεί στου Γερμανού, υπάρχει, βέβαια. Υπάρχει σταματάνε πόλιο. Για να. Γεμίσουν, ξέρω εγώ, δεν είναι το σημείο δεν είναι πλέον ιδανικό για διάφορα δηλαδή. Προϊόντα. Είναι λογικό. Εγώ νομίζω ότι η λύση πρώτη που είχε προταθεί, τέλος πάντων, αυτή που είναι απέναντι από τη Eurobank, mm-hmm. με φορά προς το κέντρο της πόλης, νομίζω θα ήταν το καλύτερο σημείο. Αλλά υπάρχουν και τα προβλήματα. Υπάρχει η στάση του mini bar λίγο πιο πίσω. Δεν ξέρω, ελπίζω να τα βρουν και να ηρεμήσουν τα πνεύματα, γιατί η πρώτη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή ήταν λίγο τεταμένη. Λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες, συζητήθηκε βέβαια και αντίτιμο στο θέμα των μίνι μπας. Είναι κάτι που ακούγεται εδώ και
τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω έντονα. Αλλά ο Δήμαρχος, ναι, είπε ότι κάποιοι θα εξαιρεθούν από, από το μικρό αυτό αντίτιμο του εισιτηρίου, έτσι όπως είναι τα αμαία, όπως είναι οι ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν προβλήματα. Αλλά το θέμα αντίτιμο, δεν είπε το πότε αντίτιμο το εισιτήριο. Συγγνώμη, αντίτιμο στα μίνι μπας για όλες τις διαδρομές ή για αυτό, τις μεγάλες. Να σου πω την αλήθεια, ακουστεί παλαιότερα ότι... θα μάθουμε τώρα από τον αντιδήμαρχο, θα μας λύσει και αυτή την απορία. Το θέμα είναι πάντως ότι θα... δεν άκουσα για να διαχωρίσει τις γραμμές. Λογικά θα υπάρχει αντίτιμο σε όλες τις γραμμές. Θα το δούμε τώρα. Ακόμα δηλαδή για τις πολύ μικρές, γιατί μερικοί μπαίνουν για διαστάσεις. Θα ρωτήσουμε τώρα τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Σταύρο Γουσμουνέλη, που τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Γουσμουνέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πριν πάμε στο θέμα των ταξί, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πάρθηκε η απόφαση, χωρίς να ξέρουμε πότε βέβαια θα ξεκινήσει αυτό, του μικρού αντιτίμου στα μίνι μπας, έτσι, στην δωρεάν μετακίνηση. Αυτό θα ισχύσει όποτε ισχύσει για όλες τις, για όλες τις διαδρομές. Καταρχήν καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ενημερωθεί έτσι ο κόσμος, γιατί η παραπληροφόρηση και αυτά που ακούγονται στα πηγαδάκια συνήθως καλό είναι να τα, να τα ξεκαθαρίζουμε. Βεβαίως. Έχουμε, και όχι μόνο σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει αναφερθεί και σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφιζόταν η σύμβαση του ΚΤΕΛ, ότι υπάρχει πρόθεση να μπει κάποιο αντίτιμο στα λεωφορεία, στα μίνι μπας. Και θυμόμαστε. Έτσι, οπότε επειδή αυτό έχει μια διαδικασία η οποία δεν είναι πολύ εύκολη και τυπική και πρέπει όταν γίνει να είναι όλοι, να έχουν ακολουθεί όλα τα πάντα ο νόμιμος τρόπος τέλος πάντων για να γίνει, απλά έτυχε ταυτόχρονα με τη συζήτηση των ταξί να το αναφέρει ο Δήμαρχος, γιατί είναι και ένα αίτημα των ταξί για τον αθέμητο ανταγωνισμό, έτσι. Σωστό. Εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα θα είναι σε όλες τις γραμμές των mini bus. Θα προσπαθήσουμε να είναι, έχει γίνει ήδη μια οικονομοτεχνική μελέτη η οποία καθυστέρησε κιόλας, είναι και αυτός ένας λόγος καθυστέρησης της επιβολής του αντιτίμου. Οπότε έχουμε στα χέρια μας αρκετά στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε κατά κάποιο τρόπο το πόσο θα είναι το εισιτήριο. Ξέρετε πότε υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει αυτό? Αυτό πιθανώς να μην είναι κάτι, θα είναι πολύ άμεσο. Μπορεί μετά το καλοκαίρι, φαντάζομαι. Στην Όπολο, όποτε, δηλαδή. Όποτε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να μην δεσμευτούμε για χρονολογία, για χρονική στιγμή, όποτε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ωραία. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν και έχουν τεθεί ήδη σε συζητήσεις με τα μέλη της Δημοτικής Αρχής κριτήρια τα οποία θα εξαρτάται το ποιοι θα πληρώνουν είτε ολόκληρο, είτε μισό, είτε καθόλου. Να ρωτήσω κάτι, θα εξαιρεθούν κάποιες ομάδες δηλαδή? Σίγουρα, είναι εποχή κάποιες δύσκολη, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Και με τον κύριο Χαρίτο που είναι στην κοινωνική πρόνοια υπεύθυνο στο Δήμο έχουν γίνει συζητήσεις πάρα πολλέ για τους συνταξιούχους, για τους απόρους, έτσι. Για τα αμαία. Για τα αμαία, για ό,τι μπορεί να προβλεφθεί. Βέβαια με μια προσπάθεια ώστε στο τέλος να υπάρχει και κάποιο έσοδο στο Δήμο. Δεν εξαιρεθούν όλοι και στο τέλος μπει αδίκως στο εισιτήριο. Έτσι, θα εξαιρεθούν με μια λογική και μια, θα έλεγα, με σωστά κριτήρια το ποιοι δεν θα πληρώνουν. Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο για το Δήμο τα mini bus, το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι όλοι επιθυμούμε πιο τακτικά δρομολόγια και περισσότερα δρομολόγια και πλέον είναι το κόστος δυσβάστατο. Έτσι. Και τα έσοδα από τα εισιτήρια θα είναι, φαντάζομαι, ένα μικρό ποσό που απλά θα συμπληρώσουν το μεγάλο κόστος. Έτσι ακριβώς. Θα το δούμε στην πορεία πόσο μπορεί να, πόσα θα είναι τα έσοδα. Και από εκεί και πέρα, αν είναι ένα ποσό πιθανώς ικανοποιητικό, να μπορούμε να βάλουμε και επιπλέον δρομολόγια. Μάλιστα. Έτσι, αυτό θα είναι πάντα προς όφελος του πολίτη. Γιατί δεν μπορεί κάποιος τουρίστας από τη Μαρίνα με ένα μεγάλο σκάφος να πηγαίνει δωρεάν, ας πούμε, παντού. Έτσι, είναι και λίγο άδικο. Δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά, ας πούμε, όλα τα δρομολόγια της αστικής δωρεάν. Μάλιστα. Οπότε μας λέτε ότι θα εξαιρεθούν σίγουρα κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Οπωσδήποτε. Και ότι το μέτρο αυτό θα ξεκινήσει, μάλλον η επιβολή του εισιτηρίου θα ξεκινήσει περίπου από το φθινόπωρο και μετά. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ναι. Όταν να μην βάλουμε ημερομηνία, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει ακόμα. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο θέμα των ταξί. Βεβαίως. Είχαμε πριν λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βουτσίνο, τον πρόεδρο ιδιοκτητών ταξί του Συλλόγου Άγιος Χριστόφορος, και μας είπε για τις συζητήσεις που έχουν γίνει με το Δήμο,
ότι στην αρχή δεν συμφωνούσαν στην πρόταση του Δήμου. Είχαν κάνει μια δική τους πρόταση που μάλλον και αυτή δεν περνάει. Και η τελική πρόταση του Δήμου που έγινε πρόσφατα, νομίζω χθες, ήταν να παραμείνει πια σαν ταξί στην πλατεία και για τις ώρες που θα κλείνει το κέντρο, 10 με 2 το βράδυ από 1η Ιουλίου, να μεταφέρονται στην παραλία μπροστά από την Να πω εντάχει χωρίς να κουράσουμε τους τηλεθεατές, βέβαια είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Το μικρό ιστορικό είναι ότι η μελέτη όπως είχε ολοκληρωθεί της ανάπλασης προέβλεπε στη μεριά της Eurobank, δεξιά δηλαδή, όχι από τη μεριά της θάλασσας, απέναντι, η οποία είχε κατασκευάστηκε, έτσι, μια πιάτσα ταξί με φωτισμό, με εσοχή στο πεζοδρόμιο. Η μελέτη είχε περάσει, ας πούμε, ήταν και κυκλοφοριακή μελέτη, είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, είχε πάρει όλες τις απαραίτητες άδειες, ώστε ακόμα και αν γίνει ένα ατύχημα κάτι, να μην είναι μια απόφαση επειδή το σκεφτήκαμε, ορίσαμε μια πιάτσα ταξί κάπου. Έτσι, ακολουθεί όλη τη μελέτη της παραλίας και όλη την κυκλοφοριακή μελέτη της Ερμούπολης, το συγκεκριμένο σημείο. Από εκεί και πέρα, εφόσον από την αρχή εκδήλωσαν το παράπονο τους ή ότι δεν τους εξυπηρετεί, ο Δήμαρχος είχε πει τότε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και αν είναι δυνατόν με κάποιο τρόπο να πάτε να μεταφερθείτε από την απέναντι πλευρά της παραλίας. Έτσι. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε το έργο της ανάπλασης. Μετά από συζητήσεις είχαμε συμφωνήσει να πάνε από το περίπτερο και κάτω. Είχαν συμφωνήσει τα ταξί. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, κάποιος είχε μια ιδέα τέλος πάντων ότι θα ήταν καλύτερο επί της σταματίου πρωίου αντίθετα στη ροή των αυτοκινήτων. Ναι. Δηλαδή το πρώτο ταξί στην Ερμού. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε. Λοιπόν, εγώ έχω προσπαθήσει και έχω εξηγήσει εκτός το θέμα που εγείρεται και ότι δεν θέλουν οι επαγγελματίες του κέντρου κτλ. Δεν είναι. Το βασικότερο θέμα είναι ότι είναι αντίθετα από όλη την κυκλοφοριακή μελέτη της Ερμούπολης. Δηλαδή δεν μπορεί να αποκοπεί ένας από τους κεντρικότερους δρόμους με αντίθετη πορεία. Πώς θα τροφοδοτηθούν τα καταστήματα από τα ανηφοράκια και μετά έχει μεγάλα, έχει σούπερ μάρκετ, έχει κροπ. Έχει ανάγκη, δεν μπορεί τα μεγάλα φορτηγά να περνάνε από το ασθενό του Αθημαρίτη και να πηγαίνουν προς τα Ματίου πρωίου. Έτσι. Υπάρχουν πολλά θέματα εκτός το παράπονο τέλος πάντων των επαγγελματιών που θέλουν να υπάρχει ένας χώρος στάσης για τους πελάτες τους. Λοιπόν, εμείς θα έχουμε εκθέσει όλα αυτά και στους ταξιδιώτες, θα έχουμε εξηγήσει αναλυτικά. Και καταλήγοντας, για να μην σας κουράζω περισσότερο, η πρόταση τελική του Δήμου προς τους ταξιτζίδες είναι να οριστούν οι πιάτσες ταξί καταρχήν σε όλη την Ερμούπολη, αυτές που χρησιμοποιούν ως εξής. Η μία θα είναι μία πιάτσα κανονική στην πλατεία όπως τους βλέπουμε σήμερα. Η εγκεκριμένη με τις αδειοδοτήσεις που υπάρχουν μπροστά στη Eurobank θα είναι και αυτό, θα είναι ορισμένο σαν πιάτσα, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιούν αν θέλουν και όλη τη μέρα, έτσι. Mm-hmm. Όχι μόνο το βράδυ. Αν θέλουν, μπορεί να είναι και πιάτσα όλη μέρα. Θα αδειοδοτηθεί ο φόρος των ηρώων ως πιάτσα ταξί, αφετηρία κτλ. Στου Μαρινόπουλου θα δοθούν κάποιες θέσεις μέσα στο πάρκινγκ, να είναι και εκεί νόμιμη αφετηρία ταξί. Καθώς και μπροστά στο λιμενικό ταμείο για προς εξυπηρέτηση είτε των κουρασγεροπλοίων είτε κάποιων πελατών που μπορεί να κάθονται στα καταστήματα της παραλίας άκρη-άκρη και να μην χρειάζεται να πάνε στην άλλη πιάτσα, να πηγαίνουν κάπου πιο κοντά. Νομίζω ότι όλο αυτό φτάνει έτσι αισίως σε μια πολύ καλή κατάληξη, η οποία θα εξυπηρετήσει και τους δημότες και τους επαγγελματίες των ταξί. Και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε πει σαν δημοτική αρχή και σαν τεχνική υπηρεσία ότι θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία αδειοδότησης του χώρου που θεωρούν τον καλύτερο δυνατό από τη μεριά της θάλασσας. Που αυτό σημαίνει να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη αντίστοιχη, να γίνει αρχιτεκτονική, να γίνει μελέτη το πού θα πάνε οι κάδοι, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εξυπηρέτηση όλης της αγοράς. Πιθανώς να γίνει κάποια υπογειοποίηση των κάδων σε κάποιο σημείο κοντινό με την αγορά. Και όλα αυτά πρέπει, αφού μελετηθούν, να αποτυπωθούν σε χαρτί σωστά, να πάρουν τις άδειες. Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή είναι χερσαία ζώνη, θέλει από το Υπουργείο Ναυτιλίας, από την ΕΣΑΛ και ό,τι άλλη άδεια χρειάζεται, ώστε να είναι μια νόμιμη αφετηρία, πιστοποιημένη και ό,τι και να γίνει να είναι όλοι καλυμμένοι. Έτσι. Να μην πάμε να ορίσουμε από μόνοι μας, χωρίς να υπάρχουν άδειες, σε έναν χώρο ο οποίος δεν μπορεί να διοδοτηθεί. Εγώ πάντως, Σταύρο, να σου πω κάτι, έτσι όπως μας τα λες, ουσιαστικά μας είπες ότι θα δημιουργηθούν 3-4 πιάτσες ταξί και προαιρετικά ο κάθε. Θα επιλέγει που θα πάει να κάθεται. Θα περιμένει. Αυτό μας είπες.
Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κοίταξε, αυτό επειδή υπάρχει σύλλογο στο σωματείο του ταξί, θα καθορίσουν μεταξύ του. Αυτό μας το είπε και ο πρόεδρος τους, βέβαια. Έτσι, θα καθορίσουν μεταξύ του, γιατί και τώρα πηγαίνουν στο Ρόν και τώρα πηγαίνουν στο Μαρινόπουλο. Δηλαδή θα έχουν πολλές επιλογές, έτσι. Ναι, δηλαδή, δηλαδή και τη μέρα θα μπορεί κάποιος να πηγαίνει μπροστά από την Eurobank. Έτσι δεν είναι, αυτό μας είπες. Ταξί θα μπορεί να πηγαίνει. Θα μπορεί να σταθμεύει εκεί. Δεν μπορώ να δεσμευτώ για το ότι μπορεί σαν σύλλογο και σαν να. Ναι, εντάξει, τι αποφάσει θα πάρουν. Δικαίωμά του. Μπορεί να αποφασίσουν αυτό που μας είπαν και εμάς. Ναι. Ότι το πρωί θα είμαστε χειμώνα-καλοκαίρι στην πλατεία και στα όταν κλείνει το κέντρο θα πηγαίνουμε, πηγαίνουμε εκεί. Αυτό τη στιγμή είναι δικιά σας απόφαση. Δεν ορίζεται πιάτσα που το πρωί δεν είναι και το απόγευμα είναι. Όταν οριστεί ένας χώρος και μπουν οι πινακίδες πιάτσα ταξί, αφετηρία ταξί, δεν μπορεί να μπει το πρωί είναι, το βράδυ δεν είναι. Είναι δηλαδή ξεκάθαρο. Θα μπει η σήμανση, θα οριστεί και τέρμα. Είναι μια πιάτσα ταξί. Τώρα, αν θα το χρησιμοποιούν το πρωί, αυτό είναι δικιά τους απόφαση. Μάλιστα. Εντάξει, καταλάβαμε. Ναι. Άρα το θέμα, όπως φαίνεται, βαίνει προς εκτόνωση. Οπότε καταλαβαίνουμε εμείς και. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι υπήρχε μια τρομερή ένταση. Δηλαδή, να πούμε ότι εκτενώνεται το θέμα. Ο κάθε κλάδος κοιτάει το συμφέρον του, έτσι. Κοιτάει τι τον εξυπηρετεί καλύτερα. Το βασικότερο που έχουμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή, ας πούμε, στη σκέψη μας πάντα, είναι να προσπαθούμε να βρούμε τη μέση λύση, γιατί στην πόλη και στο νησί είναι 20.000 κόσμος. Έτσι, ναι, μεν το συμφέρον του κλάδου όσο το δυνατόν καλύτερα να διασφαλιστεί, χωρίς όμως να είναι εις βάρος κάποιου άλλου ή να βρεθεί η μέση λύση. Έτσι, οι χώροι, όπως ξέρετε, είναι περιορισμένοι. Δεν είμαστε μια τεράστια πόλη. Οι δρόμοι είναι μικροί, οι χώροι περιορισμένοι, τα πάρκινγκ είναι λίγα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να βρούμε τη μέση λύση ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι ευχαριστημένοι και χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα. Ωραία. Και επειδή μιλάμε τώρα για τα ταξί, μπορείς να μας πεις εντάχει και τις αποφάσεις για το κυκλοφοριακό που θα ισχύσουν από 1η Ιουλίου. Οι αποφάσεις για το κυκλοφοριακό, να πούμε δύο λόγια. Να πούμε για να. Μπορεί κάποιοι να μην γνωρίζουν. Ναι, όλοι πέρσι είδαμε τα μέτρα που υπήρχαν πάνω κάτω. Όσοι κυκλοφορήσαμε έτσι τα γνωρίζουμε, τα φετινά μέτρα είναι πολύ πιο ήπια από τα πέρσινα. Ναι. Με δεδομένο το έργο της παραλίας, ο δρόμος μέχρι το νησάκι είναι ανοιχτός. Δεν θα κλείνει δηλαδή ο δρόμος το βράδυ. Δεν θα κλείνει. Ο παραλιακός. Έτσι, αυτό που θα γίνεται είναι θα κλείνει το νησάκι το πάρκινγκ μετά τις 10, όπως έκλεινε και πέρσι και θα ανοίγει στις 10 το πρωί. Για δύο βασικούς λόγους. Γιατί αν γνωρίζουν όλοι ότι μπορεί να τους πέσει το τζόκερ το βράδυ και να βρουν μετά τις 10 μια θέση στο νησάκι, όλη η κυκλοφορία των αυτοκινήτων θα πηγαίνει προς το νησάκι και θα φεύγει. Οπότε γνωρίζοντας ότι κλείνει η μπάρα στο νησάκι, δεν θα πηγαίνουν μετά τις 10, να αποφευθεί όσο γίνεται κίνηση από την παραλία. Αυτοί όμως που θέλουν να φύγουν μετά τις 10, θα μπορούν να φεύγουν από τον παραλιακό. Κανονικά. Χωρίς να χαλάει ο πεζόδρομος, χωρίς να πηγαίνουν από την Ευαγγελιστρία, με τα γνωστά από το Δήλη κτλ. Ναι. Αυτό είναι μια πολύ πολύ καλή βελτίωση. Ωραία. Η κυκλοφορία θα κόβεται. Πες μας ποιο σημείο θα κλείνει αυτό. Μπράβο, το ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου πρώην Ερμού, ναι, στο Μικρά Γιάννενα τέλος πάντων. Ναι, στο Μικρό στα Γιάννενα. Ναι. Και από την πάνω μεριά περίπου στο Θέατρο Απόλλων. Μάλιστα. Έτσι, οπότε αυτό το κομμάτι θα κλείνει, θα είναι καθαρό, δεν θα επιτρέπεται κανένα. Έτσι, εκτός από μόνιμους κάτοικους που μένουν στην πλατεία Βαφίας του Γενάδιου που λέμε. Ναι, ναι. Οι οποίοι θα μπορούν να εξέλθουν, αλλά μέσω του σταματίου πρωίου, όχι μέσω της παραλίας. Ναι. Έτσι. Τα μίνι μπάς θα αναστρέφουν στην πλατεία Κανάρη ή εναλλακτικά μέσα στο χώρο ολιγόλευτης στάθμευσης του λιμανιού. Και το άλλο μίνι μπάς που θα κατεβαίνει από τη Δόξα, πώς θα γίνει. Το δρομολόγιο της Δόξας, όσα δρομολόγια γίνονται μετά το κλείσιμο, θα αναστρέφουν στο Θέατρο Απόλλων. Μάλιστα. Απλά υπάρχει μια σκέψη ότι μπορεί να μπει ένα τακτικό δρομολόγιο Δόξα Θέατρο Απόλλων. Με την προϋπόθεση όμως ότι αυτό είναι ένα πιθανώς μεγάλο κόστος και μπορεί, επειδή η Δόξα δεν εξυπηρετεί 500 αυτοκίνητα, ας πούμε, έτσι, πιθανώς θα το δούμε στην πορεία, αν θα μπει τελικά αυτό το δρομολόγιο που να κάνει συνέχεια Δόξα, γιατί θα δημιουργεί και πρόβλημα στο Θέατρο Απόλλων. Δόξα Θέατρο. Το να αναστρέφεις κάθε 1/4-20 λεπτά ένα λεωφορείο στο Θέατρο Απόλλων. Το δρομολόγιο της Δόξας θα είναι κάθε πότε, κάθε μισή ώρα δηλαδή. Το δρομολόγιο της Δόξας θα εκτελείται κανονικά όπως εκτελείται συνέχεια. Ναι. Και θα δούμε αν μπουν κάποια έξτρα δρομολόγια κάθε μία ώρα πιθανώς που να αναστρέφουν στο Θέατρο Απόλλων. Αλλά αυτό θα το δούμε και λίγο βάσει τη ζήτηση. Έτσι. Είναι καλύτερα πιστεύω τα περισσότερα χρήματα να δοθούν στο δρομολόγιο που εξυπηρετεί όλα τα πάρκινγκ και να είναι πιο τακτικά τα παραλιακά δρομολόγια.
από το να υπάρχει ένα δρομολόγιο που θα εξυπηρετεί ελάχιστος. Παρά μια μικρή απόσταση αυτή που έτσι, είπατε. Αυτό νομίζω θα το δούμε στην πορεία. Και το καλό φέτος είναι ότι εφόσον δεν θα υπάρχει το μπλοκάρισμα στην παραλία, τα μην μπάστα ούτε θα πηγαίνουν από τη σταματίου πρωίου. Θα κινούνται πολύ άνετα, θα είναι στην ώρα τους και θα μπορούν να καλύπτουν καλύτερα έτσι από αυτά. Βέβαια, όλα αυτά θα φανούν στην πράξη. Θα τα δούμε στην πράξη. Οπότε πλησιάζει ο καιρός, 1η Ιουλίου. Εγώ νομίζω ότι όλοι πρέπει να μάθουμε πάνω κάτω τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώσουμε τους επισκέπτες του νησιού, αν είμαστε ξενοδόχοι ή εισιτήρια πρακτορία εισιτηρίων ή οτιδήποτε επαγγελματίες του τουρισμού, τον πελάτη μας που έρχεται να του τυπώσουμε, γιατί θα αναπτύσσουμε στο ιστοσελίδα του Δήμου ένα φυλάδιο, το οποίο μπορεί να το τυπώνει πολύ εύκολα όποιος θέλει, ή να το στέλνει με ένα email στον πελάτη του που θα έρθει και να ενημερώνεται ότι ξέρεις, εκεί είναι τα πάρκινγκ, αυτά είναι τα δρομολόγια των μίνι μπας και αυτό το ωράριο ισχύει για το κέντρο της πόλης. Δεν αποκλείεται κανένας, δηλαδή με τα ξενοδοχεία όλα που είναι από τη μεριά της Απόλλωνος.